άνοιξε όλη την ατζέντα των διμερών σχέσεων ο Τούρκος Πρωθυπουργός με προκλητικούς υπαινιγμούς μπροστά στον Αλέξη Τσίπρα. Στη Θράκη περιοδεύει αυτή την ώρα ο Μπιναλή Γκιλντιρίμ. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα τώρα, σε θερμό κλίμα, έγινε η συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Τούρκο ομολογό του Μπιναλή Γκιλντιρίμ, σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου. Όταν όμως τελείωσαν οι χειραψίες και τα χαμόγελα, ο Τούρκος Πρωθυπουργός εμφανίστηκε προκλητικός μπροστά στις κάμερες. Στο Μέγαρο Μαξίμου έστρωσαν κόκκινο χαλί για τον Τούρκο Πρωθυπουργό, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας σε μια κίνηση αυροφροσύνης κατέβηκε από τα σκαλιά και τον υποδέχτηκε μπροστά από το αυτοκίνητό του. Μπροστά στους φωτογράφους περίσσεψαν τα χαμόγελα. Τα δύσκολα άρχισαν όταν έκλεισαν οι πόρτες και μπήκαν στο τραπέζι θέματα όπως οι παραβιάσεις, οι 8 Τούρκοι πραξικοπηματίες, το Κυπριακό και η εκμετάλλευση κοιτασμάτων. Οι διαφωνίες στα κομβικά αυτά ζητήματα ήταν εμφανείς. Η στρατιωτική δραστηριότητα και η τουρκική παραβατικότητα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Karşılıklı oluyor. Bunların amacımız bu ihlalleri asgari düzeye indirmek. Για το ζήτημα αυτό έχει αποφασίσει ως προς τα αιτήματα έκδοσης των 8 και η απόφαση αυτή δεν μπορεί παρά να είναι απολύτως σεβαστή. İstiyoruz ki Yunanistan'la Türkiye arasındaki ilişkilere darbe vurmasın. Μια λύση στη βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εντός του πλαισίου του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Değil. Bu mesele Kıbrıs, Rum ve Türk toplumunun meselesidir. Αυτό το πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας, το γεωστρατηγικό πλεονέκτημα, οφείλουμε να το αξιοποιήσουμε. Θέλουμε να το αξιοποιήσουμε και θα το αξιοποιήσουμε. Buradaki kaynaklar kullanılırken Kıbrıs Adası'nın, Kuzey'in, Güney'in bütün haklarının... Η Ρόδου Αττικού είναι κλειστή για αυτοκίνητα και πεζούς και φυλάσσεται από εκατοντάδες Έλληνες και Τούρκους αστυνομικούς. Γι' αυτό μετά το τέλος της συνάντησης με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Τούρκος Πρωθυπουργός πήγε με τα πόδια στο Προεδρικό Μέγαρο, που συνάντησε τον Προκόπη Παυλόπουλο. Με μεγάλη χαρά θα ικανοποιήσω την επιθυμία του Πρόεδρου Ταϊπ Ερντογάν να επισκεφτεί την Αθήνα, που είναι και δική μου επιθυμία. Θα πρέπει να την προετοιμάσουμε καλά και να μπορέσει αυτή η επίσκεψη να ανοίξει μια πραγματικά νέα σελίδα. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός συναντήθηκε και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι καλύτερα για το αμοιβαίο συμφέρον μας οι σχέσεις μας να είναι ειρηνικές, επικοδομητικές, σχέσεις συνεργασίας και καλής γειτονίας. Στη Θράκη βρίσκεται αυτή την ώρα ο Τούρκος Πρωθυπουργός. Έχει μεταβεί στο χωριό Δήμη στη Ροδόπη στο εργοστάσιο κερασιών του Λεβέτ Σαδίκ. Είναι ο γιος του εθνικιστή ηγέτη των τουρκόφωνων της Θράκης και ιδρυτής του μειονοτικού κόμματος ΔΕΜΠ. Η επίσκεψη του Τούρκου Πρωθυπουργού στο εργοστάσιο του Λεβέτ Σαδίκ είναι μια επίσκεψη με πολλά μηνύματα. Και αυτό γιατί οι Τούρκοι αποκαλούν τον Λεβέτ Σαδίκ Ντεγκτάς της Θράκης. Ο Τούρκος Κρίσος, λίγο πριν υποδεχθεί τον Τούρκο Πρωθυπουργό, προσπάθησε με δηλώσεις να πείσει ότι η επίσκεψη του Γκιλντιρίμ έχει απλά ενημερωτικό χαρακτήρα. Δεν κρύβω ότι εγώ με όλους τους πολιτικούς στη Τουρκία και στην Ελλάδα έχω πολύ καλές σχέσεις και γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο λόγω της οικογένειάς μου. Δεν υπάρχει κάτι πολιτικό πίσω από αυτό. Έτυχε αυτή τη στιγμή να είναι ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας, αλλά γιατί να μην είναι μετά από κάποιο καιρό ή πιο πριν να ήταν και ο κύριος Τσίπρας. Πριν από ένα χρόνο όμως, ο Λεβέτ Σαδίκ ως κομμωτινέος έλεγε άλλα, όπως είχε αποκαλύψει το δελτίο του Σταρ στις 11 Μαΐου. Ο Λεβέτ Σαδίκ είναι ο άνθρωπος του Ταγί Περντογάν στη Θράκη, κυρίως μετά το θάνατο του πατέρα του, του Αχμέτ Σαδίκ, βουλευτή του μειονοτικού κόμματος ΔΕΠ. Δηλώνει μάλιστα ότι ο Τούρκος πρόεδρος του έχει δώσει την πολιτική του ευχή να αγωνιστεί στην Ελλάδα για το δίκαιο των Τούρκων της Δυτικής Θράκης. Προς το παρόν έχει επιλέξει να κάνει οικονομική εισβολή στην περιοχή. Μέσω της εταιρείας του επιχειρεί να ελέγξει την παραγωγή κερασιού, κυρίως στη Ροδόπη. Και η επίσκεψη του Τούρκου Πρωθυπουργού δεν είναι τυχαία. Αυτή την ώρα η σύζυγος του Τούρκου Πρωθυπουργού συναντάται στην Κομωτινή με γυναίκες της Ένωσης Τουρκικής Νεόλας, όπως αυτό αποκαλούνται. Η Σεμόχα Γκιλντιρίμ παρακολούθησε το χορευτικό στα γραφεία του Συλλόγου. Την περιοδία του Τούρκου Πρωθυπουργού στη Θράκη παρακολουθεί ο Βαγγέλης Βασιλιάδης και μας μεταδίδει τις τελευταίες πληροφορίες. Βαγγέλη, καλησπέρα από την Αθήνα, σε ακούμε.
Καλησπέρα από την Κομωτινή. Λίγα χιλιόμετρα έξω από την Κομωτινή βρισκόμαστε στο εργοστάσιο τυποποίησης κερασιών του Λεβέντ Σαδίκ. Ένα εργοστάσιο το οποίο απασχολεί 80 ανθρώπους και εδώ θέλουν να ξεκινήσουν όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Να πούμε ότι έχουν στηθεί ηφιέστες σε περιοχές της Κομωτινής, όπως το Κυρτζαμί μέσα στην πόλη της Κομωτινής, αλλά εκείνη η μεγάλη με τα 5.000 άτομα που τον περιμένουν σε λίγα λεπτά αμάρα είναι στο χωριό Λύκειο, όπου θα δοθεί και το Ιφτάρ. Το Ιφτάρ είναι ένα θρησκευτικό γεύμα εν ώψη της περίοδου του Ραμαζανιού, όπου σε λίγες ημέρες, την Κυριακή συγκεκριμένα, θα έχουμε και το Σεκέρ Μπαϊράμ. Να πούμε ότι ο Τούρκος Πρωθυπουργός άλλαξε όλο του το πρόγραμμα για να μπορέσει να επισκεφτεί σημεία της Κομωτινής, να πάει σε τζαμί, να πάει στο προξενείο που δεν ήταν στο πρόγραμμα, που δεν είχε ανακοινωθεί πουθενά, όπως επίσης άργησε πάρα πολύ να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Να πούμε επίσης ότι με ιδιωτική πτήση η γυναίκα του Τούρκου Πρωθυπουργού έφτασε στην Αλεξανδρούπολη, όπου έχει το δικό της πρόγραμμα και είναι ήδη σε εξέλιξη. Επίσης, εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι οι κάτοικοι της περιοχής πιστεύουν ότι όλο αυτό το οικονομικό ζήτημα, όλη αυτή η οικονομική διείσδυση η οποία γίνεται στην περιοχή, θα έχει συνέχεια και μάλιστα και σε άλλα προϊόντα, πράγμα το οποίο θα δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά ήδη στην κοινωνία της Ροδόπης και της Θράκης. Μάρα. Είναι φανερό, Βαγγέλη, πως ο Γιλντιρίμ ετοιμάζει ένα ολόκληρο σόου στην Θράκη. Άλλωστε γι' αυτό ήρθε να μας επισκεφθεί και θα απευθύνει και ανοιχτή ομιλία, εξ όσων γνωρίζω, στην πλατεία του χωριού, σωστά? 5.000 άτομα στην πλατεία του οικισμού Λύκειου του Δήμου Αριανών τον περιμένουν εδώ και 2 ώρες, παρά την καταρακτώδη βροχή η οποία πριν από μερικά λεπτά σταμάτησε. Επίσης έχουμε 500 περίπου άτομα, ήταν στο Κρτζαμί, λίγα μέτρα μακριά από το κέντρο της Κομωτινής, όπου εκεί τον περιμένανε και δόθηκε μέσα στην προσευχή μια μεγάλη ομιλία του Τούρκου Πρωθυπουργού. Θα έχει λοιπόν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα πει. Τώρα, ο Τούρκος Πρωθυπουργός είναι δισεκατομμυρίουχος και δεξί χέρι του Ερντογάν πάνω από μία δεκαετία. Οι business του σκοτεινές και οι offshore του δεδαλώδης. Η Μαρία Τσιλινίκου παρουσιάζει τα περιουσιακά του στοιχεία. Yildirim Gate, κομπίνες και αδιαφανείς δραστηριότητες σε φορολογικούς παράδεισους. Σύμφωνα με το οικονομικό σκάνδαλο Malta Files, ο Τούρκος Πρωθυπουργός τρώει με χρυσά κουτάλια, αφού είναι άσωστη φοροδιαφυγή. Η περιουσία του ξεπερνά τα 140 εκατομμύρια ευρώ. The so-called Malta Files are an investigation into a leaked cache of 150,000 documents. An investigation by 49 journalists in 16 countries into tax evasion, money laundering and corruption. Δεν είναι απλά ο δεύτερος πιο ισχυρός άνδρας στην Τουρκία μετά τον Ερντογάν. Ο Γιλντιρίμ είναι και πλειοκτήτης. Η ναυτιλιακή του εταιρεία έχει 11 πλοία, τα οποία ανήκουν σε offshore εταιρείες σε Ολλανδία και Μάλτα, αξίας 33 εκατομμυρίων ευρώ. Ο γιος, η κόρη και τα ανήψια του έχουν 7 ακίνητα στην Ολλανδία, αξίας άνω των 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Σερβέτι ağır, profili düşük bir kişiyle şimdi karşı karşıyayız. Dolayısıyla ülkeyi ne kadar ve nasıl yönetecekler. Είναι βέβαια απορία άξιο το πως ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να γράψει στη μητρική του γλώσσα την απλή φράση «Αγαπητοί μαθητές, καλή επιτυχία και καλές διακοπές», όχι μόνο δημιούργησε μια αυτοκρατορία, αλλά είναι και πρωθυπουργός της χώρας. Δείτε τον σε σχολείο που επισκέφθηκε πρόσφατα. Η καριέρα του Γιλντιρίμ στην ναυτιλία άρχισε το 1994 ως διευθυντής της Istanbul Fast Ferries Company. Το 2000 απολύθηκε διότι έκανε συμβόλαιο με το θείο του για τη διαχείριση των κηλικίων. Όπως καταλαβαίνετε, το τότε σκάνδαλο δεν έβλαψε καθόλου την καριέρα του, αφού διετέλεσε υπουργός μεταφορών ναυτιλίας και επικοινωνίας του Ερντογάν 12 χρόνια. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό σε μια διεφθαρμένη χώρα όπως είναι η Τουρκία. Το παρασκήνιο της επίσκεψης του Τούρκου Πρωθυπουργού φωτίζει τώρα η Κάτια Μαγκρή. Τώρα, καταρχήν, Μάρα, και μόνο να πούμε ότι ο Γιλντιρίμ δεν ήθελε ποτέ να περάσει από την Αθήνα. Δεν ήθελε ποτέ να έχει αυτές τις συνομιλίες. Το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν να πάει στη Θράκη σήμερα και να κάνει αυτή τη φιέστα που κάνει. Εδώ και 10 μέρες. Αυτό που μόνο του λέει πολλά. Ακριβώς, λέει πολλά. Εδώ και 10 μέρες είναι στη Θράκη όλοι στο πόδι. Τους έχει πει ότι θέλει να τους τονώσει το θρησκευτικό συνέστημα και το εθνικό αίσθημα, όπως τους έχει μεταφέρει. Και βεβαίως ο Γιλντιρίμ κάνει και μια περιοδία στο μουσουλμανικό πληθυσμό των Βαλκανικών χωρών, το οποίο επίσης και αυτό λέει πολλά για το πώς θέλει η Τουρκία να τους χρησιμοποιήσει άμεσα ή μελλοντικά.
Τώρα, δεν ήθελε καθόλου να έρθει από την Αθήνα. Με την τρίτη φορά πίστηκε ότι πρέπει να έρθει από την Αθήνα και να κάνει τις συνομιλίες που έκανε με τον Πρωθυπουργό, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και με τον κύριο Μητσοτάκη. Και πολύ καλά έκανε η κυβέρνηση και τον υποχρέωσε. Όμως οι διαθέσεις του δεν άλλαξαν. Γιατί δεν ήρθε με καθόλου καλές προθέσεις και το καταλάβαμε νομίζω όλοι. Άλλωστε, ήρθε στη σκιά της δήλωση Ερντογάν ότι η Ελλάδα κρύβει 10 τρομοκράτες και σε μια στιγμή που οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές, το σκηνή είναι μάλλον τεντωμένο με την Τουρκία. Και ήταν εξόχως προκλητικός. Μάλλον πιο προκλητικός από κάθε άλλη φορά. Και δεν θα σταθώ στα πολλά που είπε, θα μείνω μόνο σε δύο. Είπε ότι υπάρχουν εκατέρωθεν παραβιάσεις, δηλαδή φταίμε κι εμείς, φταίνε και εκείνοι, αλλά φταίμε κι εμείς, που κάνουν καθημερινά 80 παραβάσεις και παραβιάσεις στο Αιγαίο. Και για πρώτη φορά, Τούρκος πρωθυπουργός ή πρόεδρος ή οτιδήποτε, έβαλε στη μέση θέμα συνεκμετάλλευσης των κοιτασμάτων της Κύπρου. Το έφερε στην αλληλεγγύη, ότι είναι λέει αλληλεγγύη, δεν είναι μόνο, δεν ανήκουν μόνο στην Κύπρο, το οποίο αύριο ακριβώς τα ίδια θα πει και για τα δικά μας κοιτάσματα, δηλαδή τα κοιτάσματα του Αιγαίου. Έβαλε θέμα συνεκμετάλλευσης ΑΟΣ. Τώρα, ενώ ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, του απάντησε πάρα πολύ καλά για το θέμα των 8, του απάντησε πολύ στεναρά για το θέμα της Κύπρου, σε αυτά τα δύο, δηλαδή στις παραβιάσεις και στο θέμα της συνεκμετάλλευσης των κοιτασμάτων, δεν του είπε τίποτα. Ουσιαστικά δηλαδή θα έπρεπε να του κόψει αυτή τη φορά, αλλά δεν το έκανε. Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όταν του είπε ο Γιλντιρίμ, ξέρετε, θέλει να έρθει και ο Ερντογάν. Είπε, μάλιστα, φυσικά να τον καλοδεχτούμε, αλλά θα έχουμε προετοιμάσει την επίσκεψη. Γιατί έτσι πρέπει να γίνεται, Μάρα. Οι επισκέψεις να είναι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένες, να μην μένει τίποτα στον αέρα, να μην πέφτει τίποτα κάτω από την ελληνική πολιτική ηγεσία. Γιατί από τη σημερινή επίσκεψη η χώρα δεν αποκόμισε απολύτως τίποτα. Μάλλον το αντίθετο. Νομίζω ήταν σαφέστατο το μήνυμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας ότι ο Γιλντιρίμ δεν πρέπει να θεωρεί τίποτα αυτονόητο. Αλλάζουμε θέμα. Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού και αμέσως μετά η ξένη ταινία The Impossible. Από όλους εμάς, καλό βράδυ.